Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου Λίγο Απ' Όλα. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω μερικά από τα αγαπημένα προϊόντα μακιγιάζ που χρησιμοποιώ το τελευταίο καιρό. Έχω πάρα πολύ καιρό να κάνω ένα βιντεάκι μακιγιάζ. Όσον αφορά δηλαδή σχετικά το μακιγιάζ, δεν είναι ούτε αγαπημένα Ιουνίου, ούτε αγαπημένα Μαΐου. Είναι αγαπημένα πράγματα που χρησιμοποιώ το τελευταίο καιρό και μου αρέσουν. Έχω αρκετά πράγματα εδώ. Πρώτα-πρώτα, να ξεκινήσω με το foundation, το οποίο, όπως πάντα, θα το έχω εδώ μπροστά και πρέπει να το ψάξω να το βρω. Πού είσαι foundation? Foundation! Foundation! Παιδιά, οκ, δεν θα ξεκινήσω με το foundation, γιατί δεν μπορώ να το βρω. Αλλά θυμήστε μου να σας πω τι ήθελα για το foundation. Ήθελα να σας πω κάτι αρκετά σημαντικό για το foundation. Λοιπόν, συνεχίζω. Highlighter που χρησιμοποιώ αυτό τον καιρό. Το High Beam της Benefit. Το είχα πάρει εδώ και πολύ καιρό, δεν το χρησιμοποιούσα. Όμως μου αρέσει. Γιατί μου αρέσει? Γιατί με το πινελάκι του... παραδείγματος χάρη... μπορώ να το εφαρμόσω εκεί ακριβώς όπου θέλω εγώ και με το χέρι μου μετά, απλώνοντάς το. Τώρα δεν φαίνεται γιατί ακριβώς πέφτει και το φως. Αλλά αν δείτε τώρα εδώ λίγο έτσι, δίνει μια πάρα πολύ ωραία λάμψη. Το καλό με αυτό είναι ότι και το χρησιμοποιώντας το πάνω από την πούδρα, δεν φαίνεται άσχημα. Δηλαδή, δεν σε δεσμεύει το γεγονός ότι είναι κρεμόδες το προϊόν και υγρό. Είναι πολύ ωραίο και μου αρέσει, το χρησιμοποιώ πολύ τον τελευταίο καιρό για highlighter. Μετά, περνάμε στο άλλο highlighter που χρησιμοποιώ τον τελευταίο καιρό. Benefit. Α, και αυτό Benefit, όλος περιέργος. Girl Meets Pearl. Αυτό... είναι ως εξής, το γυρνάς και βγαίνει το προϊόν εδώ πάνω. Βλέπετε εδώ. Θα να σας δείξω έτσι εδώ, από αυτές τις τρυπούλες. Και είναι λίγο πιο ροζουλί αυτό. Και αυτό όμως έχει πάρα πολύ ωραία, να αυτό φαίνεται, βλέπετε, έχει πιο ωραία λάμψη, πιο έντονη λάμψη. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Μου αρέσει πάρα πολύ και αυτό. Λοιπόν, συνεχίζω. Είχα ένα ρούζ μέσα σε μια παλέτα με σκιές από τη Στήλα και το ρούζ αυτό μου έσπασε. Και αναγκάστηκα και το έβαλα σε ένα μικρό βαζάκι και πήγα να ψάξω να βρω ένα παρόμοιο ρούζ στην ελληνική αγορά. Και high-end και drugstore. Και δεν έβρισκα μέχρι που βρήκα αυτό εδώ το προϊόν. Της Eredue. Είναι το 406 νούμερο, στα 17,80 αρχική. Λίγο τσιμπημένο σαν τιμή, αλλά έχει αρκετά γραμμάρια. Και είναι ως εξής. Είναι... βλέπετε, έχει δύο χρώματα. Έχει σίμερ μέσα. Εδώ έχει ένα καθαρό, έτσι, το ροζ της υγείας που λέω εγώ. Και αυτό εδώ είναι ένα μπρονζέ λιοκαμένο. Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε και χωριστά, γιατί είναι αρκετά μεγάλα τα κομμάτια, αλλά μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε και μαζί, για να δώσετε ένα χρώμα υγείας. Τώρα βέβαια η κάμερα, επειδή είναι webcam, ξεβάφει πάρα πολύ τα χρώματα, αλλά μπορείτε να πάρετε μια ιδέα, μπορείτε να πάτε και να το δείτε. Πάντως, εμένα με βόλευσε πάρα πολύ και μου αρέσει πάρα πολύ για το καλοκαίρι. Πάρα πολύ ωραίο προϊόν. Συνεχίζω με ένα bronzer που δεν ξέρω αν μπορείτε να το πείτε τώρα. Εγώ το είχα πάρει πέρσι. Είναι το από την Too Faced, το Original Chocolate. Είναι matte bronzing powder, είναι ένα matte bronzer. Σε αυτήν εδώ την απόχρωση. Μυρίζει τέλεια, μυρίζει σαν σοκολάτα. Και είναι πάρα πολύ εύκολο να το απλώνεις. Πολύ φυσικό αποτέλεσμα. Δεν σε κάνει να φαίνεσαι ούτε πορτοκαλί, ούτε κοκκινιάρο, ούτε λασπωμένη. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
άλλο προϊόν που χρησιμοποιώ τον τελευταίο καιρό να αδειάζομαι. Θέλω δηλαδή κάτι πολύ εύκολο στο μακιγιάζ. Από τη Make Up For Ever είναι η σκιά Aqua Cream 13. Το νούμερο 13. Το χρώμα είναι ένα σαμπανιζέ, σήμερ, χρώμα της χρυσής άμμου. Όχι χρυσό, το κίτρινο, σαν αμμουδιά έρχεται, αλλά επειδή έχει το σήμερ μέσα, κάνει και φαίνεται λίγο πιο, όχι τόσο μουντό δηλαδή, είναι πολύ ωραίο. Σε όλο το βλέφαρο, πολύ γρήγορα, τακ-τακ με το δάχτυλο. Δίνει λάμψη στα μάτια, φωτίζει το βλέμμα κάτω από τα γυαλιά. Και με μία μάσκαρα δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Πολύ ωραίο. Με έχει βολεύσει πάρα πολύ το τελευταίο καιρό. Λοιπόν, συνεχίζω με μία παλέτα από την Dior, που με έχει βολεύσει πάρα πολύ το τελευταίο καιρό. Είναι το νούμερο 440 Sunset Café. Την είχα πάρει πέρσι. Και έχει αυτά τα χρώματα εδώ μέσα. Λοιπόν, τα χρώματα είναι σήμερ. Αν την παίξω έτσι λίγο, βλέπετε το σήμερ. Και έχουμε ένα πολύ ωραίο ανοιχτό χρώμα του δέρματος με ροζ σήμερ μέσα. Ένα χρώμα, πώς να το πω, καραμέλας. Είναι ένα χρώμα καραμελέ. Περικοκή καραμελέ ανοιχτό, με χρυσό σήμερ, ένα καθαρό χρυσό με σήμερ, ένα καφέ με ανοιχτό με σήμερ και ένα καφέ σκούρο. Πάρα πολύ βολική για κάθε μέρα. Συνήθως χρησιμοποιώ ή αυτό το χρώμα σε όλο το βλέφαρο ή αυτό το χρώμα εδώ κάτω σε όλο το βλέφαρο. Κάνω γωνία με αυτό και αυτό σαν eyeliner ή καθόλου. Και αυτό για να τονίσω επάνω στις... Επάνω στο φρύδι. Θα προσπαθήσω βέβαια να σας τη δείξω κάνοντας σκιά, γιατί τα φώτα είναι από πάνω. Αλλά καθίστε λίγο να βγάλω τα πινελάκια. Μπας και καταφέρω. Αν κάνω σκιά, να φανούν πιο καλά, πιο καθαρά τα χρώματα. Να, τώρα έχουμε κάποιο πιο κοντινό. Τώρα φαίνονται πάλι μουντάρεγα μου. Τέλος πάντων, το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να ψάξετε στο Google φωτογραφίες και εικόνες για τα προϊόντα που σας δείχνω. Θα δείτε κάτι πολύ πιο αληθινό από ό,τι αυτό. Αυτό είναι απλά έτσι σαν ενημέρωση. Μετά, τι άλλο να σας δείξω. Να σας δείξω τις καινούργιες παλέτες που έχω κάνει από Inglot. Αλλά δεν τις έχω χρησιμοποιήσει ακόμα. Θα σας δείξω αργότερα, γιατί αυτό δεν είναι αγαπημένο. Λοιπόν, πάμε σε κραγιονάκια. Αυτά τα γλωσσάκια από Radiant, τα είχα πάρει πέρσι. Είναι καθαρό κοραλί πορτοκαλί και τα δύο. Δεν ξέρω γιατί πήρα δύο ίδια. Δεν έχουν σχεδόν καμία διαφορά στο χρώμα. Το ένα είναι το 58 Hot Orange και το άλλο είναι το 81. Έχουν αρκετή απόδοση χρώματος. Κλασική μυρωδιά ποιότητα της Radiant. Βρίσκω ότι με βολεύουν πάρα πολύ όταν θέλω να κάνω κάποιο κοραλί βάψιμο και είναι μέρα, γιατί τώρα το καλοκαίρι, στη διάρκεια της ημέρας δεν θέλω να φοράω πολύ έντονο ή πολύ, πώς να το πω, δηλαδή, βρίσκω ότι καμιά φορά το μεσημέρι ένα γκλος στέκεται πιο καλά, δεν ξέρω πώς και γιατί, μου έχει έρθει, ενώ τα γκλος τα απέφευγα πάρα πολύ τον τελευταίο χρόνο. Έχει τώρα κανένα δύο μήνες, δεν ξέρω, καλοκαιρινή διάθεση. Αυτά τα δύο τα gloss τα χρησιμοποιώ πάρα πολύ, συνέχεια. Μετά, έχουμε το κραγιόν της MAC, το Ravishing. Είναι Cream Sin. Είναι κόραλο πορτοκαλί, αλλά είναι κάπως πιο muted. Δηλαδή, δεν είναι τόσο μπαμ μέσα στα μούτρα στο χρώμα. Είναι πάρα πολύ ωραίο και βολικό για μέρα, το θεωρώ και αυτό. Και τέλος, για φούξια πιο έντονες εμφανίσεις, το Girl About Town, το ξέρετε όλες, φούξια κραγιόν. Όπως και αυτή τη στιγμή, ή θα πάω σε κοραλί πορτοκαλί αποχρώσεις, θα πάω σε ροζ φούξια. Και ανάλογα, μπορεί να βάλω, ας πούμε, το φούξια το βράδυ και το ροζ το... Δηλαδή, να βαφτώ
με ροζ αποχρώσεις και ένα κάποιο απλό ροζ γκλος στη διάρκεια της ημέρας. Και το βράδυ, όπως πούμε τώρα, να βάλω το πιο φούξι και πιο έντονο κραγιόν. Ή ανάλογα. Μπορεί να βάλω και φούξι και από πιο νωρίς. Δεν παίζει ρόλο. Επίσης, ένα άλλο κοραλί, πορτοκαλί γλώσ είναι το Λίτσε Λούξ. Λίτσε. Λίτσε, Λίτσε. Τι είναι αυτό το Λίτσε Λούξ. Ο Θεός και η ψυχή του από τη ΜΑΚ. Και αυτό πάρα πολύ ωραίο. Είναι lip gloss. Και αυτό έχει δηλαδή χρωματική απόδοση. Κολλάνε λίγο τα lip gloss, αλλά δεν μας πειράζει. Και τώρα, εναλλακτικά, χρώματα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τέτοιου είδους μακιγιάζ. Της Avon είναι από τη σειρά... δεν ξέρω ποια σειρά. Πάντως, είναι το Flirty Fuchsia. Είναι αυτό που παράω τώρα. Φούξια, φούξια. Μετά, ένα άλλο κραγιόν είναι το νούμερο 399 από τη 17. 9 ευρώ κάνει αυτό το κραγιόν. Και είναι ένα πολύ έντονο κοραλί, πραγματικό κοραλί. Πολύ ωραίο και αυτό. Ένα από την Radiant Advanced Care, το 143, επίσης κοραλί, πορτοκαλί, πολύ έντονο. Δηλαδή, κραγιόν που μπορείτε να βρείτε όπου την βρίσκεστε, στα Hondo Center. Αυτό είναι οι εναλλακτικές που σας προτείνω. Γιατί εντάξει, δεν μπορούμε όλες να βρούμε MAC, δεν μπορούμε όλες να βρούμε Dior, δεν μπορούμε όλες να βρούμε Dior, μπορούμε να πληρώσουμε Dior, δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε όλες να βρούμε όμως MAC, δεν μπορούμε όλες να βρούμε Benefit. Γενικά, μόνο σε πόλεις που μεγάλες υπάρχουν μερικά πράγματα. Υπάρχουν και, ας πούμε, και στις αίρες δεν έχει MAC και τα Sephora έχουν πολύ λίγα πράγματα. Οπότε, καλό είναι να μιλάμε και για τις εναλλακτικές. Και Radiant, πάλι Advanced Care, το 126, πάλι σε φούξια. Ένα πολύ ωραίο κραγιόν. Και τα κραγιόν της Radiant και της 17 έχουν την ποιότητα Radiant και 17 που όλες γνωρίζετε. Όταν κάνω κοραλί χείλη, χρησιμοποιώ το ρούζ που πήρα από την καινούργια σειρά της MAC, της Temperature Rising. Είναι το Ripe for Love. Σας το έχω δείξει νομίζω αυτό σε ένα μακιγιάζ. Ένα κοραλί, πολύ ωραίο καθαρό κοραλί ρούζ. Και όταν θέλω να κάνω ροζ φούξια, χρησιμοποιώ από εδώ τώρα να σας δείξω. Ένα από το Zerva Cosmetics που έχω, το νούμερο 6, που είναι ένα ροζ πολύ ωραίο με σήμερα μέσα. Και το καινούργιο μου το ρούς που πήρα, που είναι από την Yves Saint Laurent, το Blush Radiance, είναι το νούμερο 4. Και είναι καθαρά ροζάκια. Και αυτά πάρα πολύ ωραία, πολύ έτσι δίνουν χρώμα υγείας στα μάγουλα. Αυτά είχα να σας δείξω από προϊόντα. Τώρα, να σας πω για το... Συγγνώμη λίγο, παιδιά, να το βρείτε το foundation. Θα να σας ειδοποιήσω, όπως το λάθος κρυμμένο. Αυτό το foundation που χρησιμοποιώ τον τελευταίο καιρό είναι το Match Master της MAC, το 1,5. Το είχα από παλιά, αλλά δεν μου άρεσε καθόλου. Και ο λόγος που δεν μου άρεσε καθόλου ήταν γιατί ήταν πάρα πολύ λιπαρό. Όμως με την εγκυμοσύνη, το δέρμα μου έχει γίνει ξηρό και πλέον τα λιπαρά foundation δεν μου κάθονται και μου κάθονται αυτά που είχα για πέταμα. Πράγμα πολύ περίεργο και πράγμα που με έκανε να σκεφτώ ότι όσον αφορά το foundation, της BB cream και γενικά αυτό το layer που βάζουμε στο πρόσωπό μας για να καλύψουμε, δεν μπορείτε να, εκτός από το χρώμα και την εφαρμογή, ούτε καν την εφαρμογή, εκτός από το χρώμα δεν μπορείτε να περιγράψετε σε ένα τρίτο άτομο πώς θα του κάτσει. Γιατί εδώ σε μένα, που απλά άλλαξε το ορμονικό προφίλ μου από την εγκυμοσύνη και αυτό το Match Master που δεν μου καθόταν καθόλου καλά, δεν μου έστρωνε, έκανε κομμάτια πάτσες, πάτσες πάνω στο δέρμα μου, μου έβγαζε λιπαρότητα, μου έβγαζε σπυριγιά, ούτε καν το χρώμα με βόλευε. Και ήμουν έτοιμη να το πετάξω και δεν το πέταξα και το δοκίμασα τώρα που είμαι έγκυος και εξεπλάγει, γιατί πραγματικά μου κάθεται κουτί, δηλαδή σαν να είναι το ιδανικό foundation για μένα. Και λέω, δεν μπορεί, ας πούμε, θα το έχω μπερδεύσει με άλλο. Και πήρα και δοκίμασα μια άλλη μέρα τα foundations που χρησιμοποιούσα και ήταν, ας πούμε, αυτά τα καλύτερα που θεωρούσα, που είχα για λιπαρό δέρμα και που μου στεκότανε πάρα πολύ ωραία πριν μείνω έγκυος. Και παιδιά τραβούσανε το δέρμα μου, γραμμές, δηλαδή, λέω, αν είναι δυνατόν.
Και εκεί κατάλαβα ότι τελικά όταν πάμε να αγοράσουμε foundation, δεν αξίζει τον κόπο να σκεφτούμε και να πούμε ότι «Α, αυτή η φορά αυτό θα πάω και εγώ να το πάρω». Αν το δοκιμάσετε στο πρόσωπό σας, δώρον άγορον. Δηλαδή, τόσο καιρό βάφομαι και νόμιζα ότι εντάξει ρε παιδί μου, υπερβολέ. Αλλά αν μπορεί σε έναν άνθρωπο να υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά, πώς διαφορά θα υπάρχει από άτομο σε άτομο. Αυτά είχα να πω. Μετά, θέλω να σας δείξω μια κρέμα που χρησιμοποιώ τον τελευταίο καιρό και με έχει εντυπωσιάσει. Είναι η Lierac, η Hydra Chrono. Είναι bomb, generere και dredan, δηλαδή είναι bomb, θα πει, νομίζω γαλάκτωμα. Όχι bomb. Bomb, τι είναι bomb. Τέλος πάντων, bomb. Balm. Ναι, αυτό το balm. Είναι από μέσα έτσι σε μορφή ζελέ, ροζ, ροζ σε μορφή ζελέ. Μυρίζει τέλεια, λουλούδια ας πούμε, πάρα πολύ ωραία. Ενυδατώνει πάρα πολύ ωραία το δέρμα και δεν αφήνει καμία γυαλάδα, καμία λιπαρότητα. Πραγματικά έχει στρώσει την επιδερμίδα μου. Τη συστήνω ανεπιφύλακτα, παιδιά, και σε λιπαρά δέρματα, γιατί ξεκίνησα να τη χρησιμοποιώ στην αρχή της εγκυμοσύνης, που ήταν ακόμα λιπαρό το δέρμα μου και δεν μου έκανε λαδίλα και τέτοια. Και ακόμα, δηλαδή δεν ξέρω, πάντως είναι λίγο τσιμπημένες οι τιμές της Lierac, αλλά ως τώρα δεν έχω βρει κάτι κακό να πω για τη συγκεκριμένη. Και την πήρα που είχα πάρει αυτήν εδώ της Lierac, τη Hydra Chrono πάλι, το gel cream, με το pump, που είναι για normal to dry skin, δηλαδή για κανονικό προς ξηρό δέρμα, και αυτή επίσης τα ίδια πλεονεκτήματα με την άλλη. Και αυτό σε μορφή gel. Πάρα πολύ ωραίες κρέμες. Αν ψάχνετε για μια κρέμα γύρω στα 20-25 ευρώ νομίζω κάνουνε και δεν ξέρετε τι να πάρετε, δοκιμάστε τες. Να σας δείξω και ένα sneak peek από πράγματα που πήρα και δεν τα έχω χρησιμοποιήσει ακόμα. Πήρα από την Inglot κάτι παλαιτίτσες έκανα. Πήρα αυτές τις δύο σκιές. Ένα λαχανί lime και ένα turquoise. Παρόλο που δεν φοράω τέτοια χρώματα συχνά, μου άρεσαν πάρα πολύ, μου γυάλισαν και είπα καλοκαίρι είναι να είμαι πιο γενναία με τις επιλογές μου. Και μετά έκανα και μια ακόμα παλέτα άκρος καλοκαιρινή. Ξέρω ότι δεν σας εντυπωσιάζει, αλλά είναι πραγματικά εντυπωσιακή αν τη δείτε από κοντά. Ξεκινάμε με ένα χρώμα βερικοκί καθαρό, ματ, ροδακινή καθαρό, ματ, πορτοκαλί, γλυκό, το έντονο, ένα λιλά καθαρό και ένα σίμερ σκούρο κόκκινο. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνονται τα χρώματα, δεν φαίνονται καθόλου καλά. Τέλος πάντων, είναι κρίμα που δεν τα δείχνει. Μόλις βρω κάποια καλύτερη κάμερα ή το προτιμότερο είναι μόλις έχω λίγο χρόνο σε αυτό το βίντεο από εδώ κάτω θα βάλω τις πληροφορίες για το blog μου και θα βγάλω φωτογραφίες σε swatches όλα τα προϊόντα. Και αυτό ήθελα να τονίσω ότι εφόσον χρησιμοποιώ πλέον άσχημη κάμερα και δεν κάνω πολύ συχνά βίντεο, καιρός είναι να αρχίσω να ανανεώνω το blog μου συχνότερα, γιατί μου είναι και πιο εύκολο να βγάζω φωτογραφίες με το κινητό μου και να τις μεταφέρω στον υπολογιστή και να τις ανεβάζω σε ένα blog post που μπορώ να το γράψω αργά τη νύχτα, χωρίς να χρειάζεται να έχει στο σπίτι ησυχία, χωρίς να χρειάζεται να είμαι ταιριασμένη, βαμμένη κτλ. Οπότε, έχω σκεφτεί ότι πέρα από τα βίντεο που, όπως είπαμε, θα ξεκινήσω πάλι να κάνω για ομορφιά, να ανανεώνω πολύ συχνότερα το blog μου. Οπότε θα βάλω κάτω το link για το blog, θα το βάλω και θα βάλω και το link για το Facebook και επίσης σε κάθε καινούργιο blog post που θα κάνω, θα το κάνω share στο Facebook. Οπότε θα μπορείτε να βλέπετε τα blog post μου στο Facebook με καλές φωτογραφίες, με ωραία swatches και όχι με αυτή την σκατοπιότητα που έχει αυτή η σκατοκάμερα. Συγγνώμη για την έκφραση. Λοιπόν, αυτά είχα να πω για τα αγαπημένα τον τελευταίο καιρό. Να σας δείξω και ένα άλλο αγαπημένο πράγμα που έχω. Είναι αυτό εδώ. Είναι ένα κουτί από ένα ουίσκι, το οποίο
η θεία μου το ασχολείται με ντεκουπάζ. Το έκανε ντεκουπάζ εδώ, κόλλησε μια χαρτοπετσέτα. Είναι βαμμένο όλο ένα πολύ γλυκό ροζ. Εδώ έχει μια μπορντούρα. Εδώ είναι το τζαμάκι. Το τζαμάκι είναι σαν... Αυτό όλο είναι ένα ωραίο γλυκό ροζ. Το έχει βάψει όλο με μια ροζ γυαλιστερή σαμπανιζέ βαφή. Δεν ξέρω τι. Και εδώ έχει βάλει αυτά τα λουλουδάκια. Και εδώ έχει βάλει και μια κορδελίτσα ροζ. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και εδώ μέσα βάζω τα καλλιτικά που χρησιμοποιώ κάθε μέρα. Αυτά είχα να σας δείξω. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεό μου. Θα τα λέμε συχνότερα από το blog μου. Φιλάκια πολλά. Γεια σας!